Στη Σαμοθράκη θα γιορτάσει τα Θεοφάνη ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μόλις το πρωί της Παρασκευής. Στα τοπικά κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ήδη αναβρασμός προετοιμασίας της πρωθυπουργικής επίσκεψης, καθώς ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή. Πρόκειται για ένα αίτημα αυτοδιοικητικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας που φαίνεται πως τελικά ικανοποιείται. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός στην περιοχή μας και την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη. Βέβαια, ήδη έχουν δρομολογηθεί πάρα πολλά πράγματα για το νησί της Σαμοθράκης. Τελευταία είχαμε κάποιες δαπάνες για τα λιμάνια και το αλλιευτικό καταφύγιο στα Θέρμα και για το λιμάνι της Καμαριώτισσας. Εγώ αυτό που θα ζητούσα από τον Πρωθυπουργό για την περιοχή γενικότερα του Εύρου είναι αν είναι δυνατόν να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που έχουν υποστεί οι βαβακοπαραγωγοί της περιοχής μας, είτε μέσω κονδυλίων από την κλιματική αλλαγή είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο και νομίζω ότι θα πρέπει να βρει την απάντησή του. Ποιο είναι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στη Σαμοθράκη? Νομίζω ότι είναι μόνο στο λιμάνι, θα φτάσει στο λιμάνι, θα γίνει στην Καμαριώτισσα, θα γίνει τελετή αγιασμού του νηδάτου και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα απευθυνθεί και προς τους πολίτες και προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό μένει να το δούμε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να υλοποιήσει μια απόφαση που είχε δώσει πριν από 2 χρόνια, ενώ η επίσκεψη θα γίνει σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία για το νησί, το οποίο ως γνωστόν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την ακτοπλοϊκή του σύνθεση, το οποίο ωστόσο προς το παρόν βρήκε λύση.